Αρχαία κατά τη διάρκεια έρευνας για ναρκωτικά εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι, όπως αποκαλύπτεται σε βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Open. Τα ξημερώματα εκδηλώθηκε στα Εξάρχεια και νέος γύρος επεισοδίων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει μάλιστα έναν 16χρονο. Κουκουλοφόροι που προκαλούν επεισόδια στα Εξάρχεια απειλούν τους άντρες των ΜΑΤ ότι θα έχουν την ίδια τύχη με τους λιμενικούς, οι οποίοι είχαν ξυλοκοπηθεί άγρια κατά τη διάρκεια έρευνας για ναρκωτικά σε υποκατάληψη κτίριο. Οι προκλήσεις συνεχίστηκαν με αναφορά στον εισαγγελέα που επόπτευε την έρευνα των λιμενικών, ο οποίος είχε φυγαδευτεί όπως όπως για να μην δεχτεί και αυτός χτυπήματα από τους ένοπλους κουκουλοφόρους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πρώτη φορά που απειλούν τις αστυνομικές αρχές. Το έχουν ξανακάνει, αλλά κάθε φορά που το κάνουν πάλι την πατάνε. Έτσι θα την πατήσουν και πάλι και τους καλώ να μαζευτούν λιγάκι και να μαζέψουν τα λόγια τους. Οι άνθρωποι αυτοί που τα λένε αυτά προφανώς υποστηρίζουν τους εμπόρους ναρκωτικών. Μπορεί να είναι και οι ίδιοι εμπόροι ναρκωτικών. Εκτός όμως από τις απειλές, οι κουκουλοφόροι εξαπέλυσαν και ύβρις κατά των αστυνομικών στα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου. Άρε, ακόμα εκεί, την ελληνική αστυνομία, λέει, με διατηλάβια βλάκες, μόνο έτσι μπορείτε. Επεισόδια έγιναν και σήμερα τα ξημερώματα στις οδούς στο Σίτσα και Μπουμπουλίνας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα 16χρονο. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε δήλωση της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Κατερίνας Παπακώστα, η οποία παρομοίασε τα Εξάρχεια με τη Μονμάρτη, την ιστορική συνοικία του Παρισιού. Για μένα τα Εξάρχεια είναι μια ιστορική γειτονιά της Αθήνας. Είναι κέντρο τέχνης και πολιτισμού, την οποία η δική μου πολιτική οπτική τη βλέπει ως Μονμάρτη της πρωτεύουσας. Αν τα Εξάρχεια είναι η Μονμάρτη της Αθήνας, η κυρία Παπακώστα είναι η Μαρία Αντουανέτα της κυβέρνησης. Ακόμα και καθημερινά προβλήματα, όπως ο εγκλωβισμός ενός πολίτη σε ασανσέρ ή ένα τροχαίο ατύχημα, που σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή λύνονται με μια κλίση στην πυροσβεστική ή στην αστυνομία, στα Εξάρχεια εξελίσσονται σε οδύσσια. Καλούμε την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική καλεί το αστυνομικό τμήμα. Το αστυνομικό τμήμα στέλνει την ασφάλεια με πολιτικά να ελέγξει ότι όντως υπάρχει περιστατικό και δεν είναι παγίδα. Και τότε δίνεται η εντολή να έρθει το πυροσβεστικό όχημα. Όταν κάλεσα για ένα μικροτροχαίο την αστυνομία, την τροχιά για να το καταγράψει και τελικά ξαναγκάστηκα μετά από 3 ώρες προσπαθειών βράδυ να μετακινήσω το αυτοκίνητο προς την Αλεξάνδρας. Το ίδιο πολύπλοκη είναι η διαδικασία για να σβήσουν από την πυροσβεστική οι φωτιές σε κάδους.